Είμαι πολύ ευτυχισμένη, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει φύγει από μέσα μου ένας καημός. Είχες καημό για να κάνεις παιδιά? Είχα καημό, ναι. Είχα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Πάρα πολύ. Δεν πρέπει να απογοητεύεται κανείς, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και μπορεί να στρίψει τη γωνία και να σου έρθει αυτό που πάντα επιθυμείς. Αρκεί να είσαι σίγουρος ότι το θες. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να κάνω οικογένεια. You know I love you. You know it's true. Εσύ πριν γεννήσεις μου έλεγες θα κάνω παιδιά μέχρι όσο αντέχω. Ναι, δεν αντέχω άλλο. Τέλος. Κοίτα. Τώρα τέλος. Άκου να δεις γιατί. Γιατί θέλω να ζήσω τον άντρα μου τώρα. Γι' αυτό. Η σχέση σας με το δεύτερο παιδί άλλαξε? Είναι πολύ καλύτερες, πιο καλές από ό,τι ήταν ποτέ. Τώρα είμαστε πια πολύ κατασταλαγμένοι και αρχίζουμε τώρα να κάνουμε όνειρα για το πώς θα ξαναγίνουμε, πώς να το πω. Σύντροφοι. Γκόμενοι. Γέννησα στις 15 Νοεμβρίου. Το παιδί αυτό είναι ένας άγγελος. Α. Άγγελος. Α. Είναι ένας άγγελος. Είναι, όταν λείπει το μεγάλο μου παιδί από το σπίτι, είναι σαν να είμαι μόνη μου. Δεν το ακούς τίποτα. Αλλαγές σε σχέση με την προσέγγιση τη δικιά σου στο παιδί, βλέπεις? Έχει αλλάξει η συμπεριφορά μου στη μεγάλη, όχι όμως επειδή ήρθε το δεύτερο παιδί, αλλά επειδή το παιδί μου το μεγάλο είναι πάρα πολύ ζωηρό. Δηλαδή τι κάνει? Δηλαδή άστο, δεν μαζεύεται με τίποτα. Είναι πολύ ζωηρή, είναι αναρχική. Άτακτη, αντιμιλάει, έχει πολύ χαρακτήρα. Τι λες, εγώ πήγαινε μέσα, εσύ να πας μέσα, σου λέει. Έχουμε τέτοια. Και τι κάνει? Δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι λίγο περίεργη η κατάσταση μέχρι να το βρεις. Δεν ξέρω, δεν νομίζω το έχω βρει ακόμα. Με στεναχωρεί λίγο. Με την κόρη μου αναγκαστικά έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να τη φωνάξω. Να το λύσεις. Και μετά πάω μέσα και κλαίω. Και το παιδί μου είναι πολύ τρυφερό. Δηλαδή με βλέπει, με ακούει, καταλαβαίνει ότι με στεναχωρεί και έρχεται και μου λέει συγγνώμη. Είναι φανταστική. Αλλά είναι τρελούλα. Τη μικρή τη ζηλεύει? Καθόλου. Α. Είναι το μόνο πρόβλημα που δεν έχουμε στο σπίτι μας. Εσύ θυλάζεις? Ναι, φυσικά. Ναι. Έχω βάλει ένα όριο αυτή τη φορά. Γιατί? Γιατί ξέρω πώς να το κάνω. Είναι λόγω από το πρώτο παιδί μέχρι τι ηλικία το θύλαζες? Φυσικά καλέ, 2 χρονών. 2 χρόνια θύλαζες? Ναι, και δούλευα και όλα. Τα κιλά της αγκυμοσύνης θα έχεις χάσει? Όχι καλέ. Έχω χάσει αρκετά, έχω χάσει 13. Πόσο έχεις πάρει? 20. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Νορμάλ. Για μένα. Είσαι με τα παιδιά και το φαγητό, είσαι ακραία? Όχι, καθόλου. Δεν είμαι, γιατί δεν γίνεται να είμαι ακραία. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτική τους πρώτους μήνες που τις έφτιαχνα εγώ τα πράγματα. Ξεκινούσα 5 ώρα το πρωί για να τις φτιάξω και τις κοινώες της και όλα αυτά. Το παιδί όμως πέρασε μια φάση που δεν ήθελε να τρώει τίποτα. Το καλοκαίρι δεν έτρωγε τίποτα. Είχα φρικάρει, στεναχωριόμουν. Όλοι μου είπαν ότι όλα τα παιδιά το περνάνε αυτό το πράγμα. Και μου είπαν και ένα μυστικό που θα σας το πω και θα το εφαρμόσω κι εγώ. Ότι πρέπει να καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Για να βλέπουμε τα παιδιά ότι τρώμε και εμείς από τα πράγματα που επιμένουμε να φάνε. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση το παιδί να φάει μπρόκολο και εμείς να έχουμε φάει μία ώρα πριν ή να φάμε μία ώρα μετά ή στο πόδι. Φιλί, μεγάλο. Φιλιά στα κορίτσια σου. Και εγώ στο κορίτσι μου το ξαναφώ. Δώσε. Μεγάλο, σ' αγάπω πολύ, ξέρεις. Ευτυχισμένη, χαρού.